Γεια σας φίλες και φίλοι του Eternity. Με τους πρώτους φθινοπορεινούς μήνες να έχουν περάσει και την αγορά να έχει μπει σε μία σειρά, έρχεται νέος μήνας με αρκετά σημαντικά games για την τρέχουσα γενιά και τα πρώτα της επόμενης. Τα PlayStation 4 και Xbox One θα κυκλοφορήσουν στα τέλη του μήνα στις μεγαλύτερες αγορές και για τα της χώρας μας γνωρίζουμε απλά την έλευση του συστήματος της Sony στις 13 του Δεκέμβρη. Για το Xbox One θα χρειαστεί να περιμένουμε λίγο ακόμη, ευελπιστούμε η αναμονή ωστόσο να τελειώσει σύντομα. Πάμε να δούμε λοιπόν όσα games αναμένεται να μας κάνουν παρέα αυτό το 30ήμερο. Το Battlefield 4 είναι σίγουρα ένα από τα πιο ενδιαφέροντα και αναμενόμενα παιχνίδια της τωρινής και επόμενης γενιάς. Τα 60 καρέ το δευτερόλεπτο κάνουν τη διαφορά. Τα πάντα δείχνουν πεντακάθαρα και η λεπτομέρεια που έχει προσθεθεί από την ομάδα ανάπτυξης ξεκινάει από τα όπλα και τα σώματα των παιχτών και φτάνει έως και τον τρόπο που κινούνται τα δέντρα και το γρασίδι, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν. Ταυτόχρονα, ο δαιμονιώδης ρυθμός βοηθάει αρκετά και στον έλεγχο του παίχτη. Κάτι τέτοιο φαίνεται δε σε όλες τις περιπτώσεις της μάχης, από το στήσιμο σε ένα σημείο για την εξόντωση πολλαπλών στόχων έως και στις μάχες σώμα με σώμα. Αλλαγές έχουμε και στον τομέα του ήχου, ο οποίος δείχνει πολύ βελτιωμένος και σαφώς πιο πλούσιος. Εμπλουτισμένα είναι τα εφέ των εκρήξεων και των κατεδαφίσεων που παρουσιάζονται όσο πιο ρεαλιστικά είναι δυνατόν. Ακόμα μια χρονιά φτάνει στο τέλος της και ακόμα ένα Call of Duty είναι έτοιμο να κυκλοφορήσει με τη φετινή έκδοση να φέρει τον υπότιτλο Ghosts. Τα γεγονότα λαμβάνουν χώρα 10 χρόνια μετά από την εκθρόνηση της Αμερικής από κυρίαρχη δύναμη στον κόσμο. Ο παίχτης αναλαμβάνει δράση παίρνοντας στα χέρια του τον έλεγχο ενός χαρακτήρα που συμμετέχει στις δυνάμεις της αντίστασης. Ο πρωταγωνιστής έχει στην ομάδα του άλλο ένα στρατιώτη, αλλά και ένα σκύλο, το Riley. Ο σκύλος δέχεται εντολές από τον παίχτη να επιτεθεί, να ψάξει την περίμετρο και να κινηθεί με τακτική. Στην πλάτη του κουβαλάει μια ειδική κάμερα που μπορεί να φανεί ιδιαίτερα χρήσιμη όταν καλούμαστε να επισκεφθούμε μέρη που δεν ξέρουμε τι μας περιμένει. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση ο παίχτης είναι το επίκεντρο κάθε μάχης. Θετικές εντυπώσεις αφήνει και η μάχη κάτω από το νερό, όπου ο παίχτης έχει ελευθερία να κινηθεί στο χώρο. Το Wii Sports Club δεν είναι τόσο ένα παιχνίδι όσο περισσότερο μια υπηρεσία για το Wii U, η οποία επιτρέπει στους παίχτες να κάνουν download διάφορες αθλητικές δραστηριότητες μέσω του eShop ή να πληρώνουν για να έχουν πρόσβαση για μία μόνο ημέρα. Σε πρώτη φάση, τα αθλήματα που θα είναι διαθέσιμα είναι το τένις και το bowling, ίσως τα δύο αθλήματα που αγάπησε περισσότερο από όλα ο κόσμος όταν λανσαρίστηκε το Wii Sports για το αρχικό Wii. Άλλωστε, το Wii Sports Club αποτελεί φυσική εξέλιξη εκείνου του παιχνιδιού. Αξίζει να σημειώσουμε πως το κόστος για κάθε σπορ είναι 10 ευρώ, χρησιμοποιώντας το Single Sports Pass, ενώ όποιος θέλει να μπορεί να πληρώνει 1,99 ευρώ την ημέρα για να έχει πρόσβαση σε όλα τα διαθέσιμα σπορ. Κάτι σαν συνδρομή γυμναστηρίου δηλαδή. Το Mario & Sonic at the Sochi 2014 Olympic Games είναι το τέταρτο και νεότερο μέρος της σειράς των τίτλων της Ιαπωνικής εταιρείας που ενώνει τα δύο franchises και μας τα προσφέρει σε μια μορφή συλλογής Ολυμπιακών αγωνισμάτων. Το παιχνίδι κυκλοφορεί αποκλειστικά στο Wii U και σε αυτό θα μπορέσουμε να λάβουμε μέρος με έναν από τους δεκάδες γνωστούς χαρακτήρες της Nintendo και της Sega σε κάποιο ή κάποια από τα 16 διαθέσιμα χειμερινά αθλήματα. Ο παίχτης μπορεί να χρησιμοποιήσει είτε το Wii U Gamepad, είτε συνδυασμό Wii Mode Plus και Nunchuck, ενώ κάποια αθλήματα απαιτούν τη χρήση και των δύο τρόπων. Μερικά από τα αθλήματα στα οποία θα μπορούμε να συμμετέχουμε είναι το σκι, το snowboard και το καλλιτεχνικό πατινάζ. Το Ratchet & Clank Into the Nexus έρχεται αποκλειστικά στο PlayStation 3 και αποτελεί τον single player επίλογο των Future Games με τον Brian Ortgeier να αναλαμβάνει ξανά τη θέση του Creative Director. Πρόκειται για ένα κλασικό platform adventure με μια νέα ιστορία, μεγάλες δόσεις χιούμορ και στοιχεία που θα το κατατάσσουν άμεσα στα κλασικά Ratchet Games. Νέα όπλα, πολλά gadgets, παιχνίδι με τη βαρύτητα και γρίφη θα είναι τα βασικά χαρακτηριστικά της παραγωγής που θα διατεθεί τόσο σε Blu-ray όσο και σε ψηφιακή μορφή. Όσοι αγοράσουν το παιχνίδι θα μπορούν να κατεβάσουν εντελώς δωρεάν και το Ratchet & Clank Quest for Booty, το οποίο ήταν από τους πρώτους downloadable τίτλους του 2008. Η Traveller's Tales Games ετοιμάζει ένα νέο LEGO τίτλο με τίτλο LEGO Marvel Super Heroes. Ο τίτλος θα μεταφέρει τους ήρωες και τη δράση της Marvel στον κόσμο των LEGO σε μια εντελώς νέα περιπέτεια.
το LEGO Marvel Super Heroes θα προσφέρει 100 γνωστούς υπερήρωες από το σύμπαν της Marvel σε μια νέα περιπέτεια όπου ο Nick Fury ζητά τη βοήθεια των Iron Man, Spider-Man, The Hulk, Thor και πολλών άλλων ώστε να υπερασπιστούν τη γη από τον Loki, τον Galactus και άλλους γνωστούς εχθρούς. Όλα αυτά με το χιούμορ και τη διασκέδαση που είναι γνωστό ότι προσφέρουν οι LEGO τίτλοι. Το Need for Speed Rivals είναι το νέο μέλος της σειράς, η οποία έχει πουλήσει εκατομμύρια αντίτυπα και είναι από τις πλέον αναγνωρισμένες σειρές video games ανεξαρτήτως είδους. Ο τίτλος θα έχει δύο διαθέσιμα career modes, κάτι που σημαίνει ότι οι παίχτες θα μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα στο να είναι αστυνομικοί ή racers, ενώ θα είναι απόλυτα ελεύθεροι στο να διαλέξουν το ποια αποστολή θα εκτελέσουν. Μάλιστα, όταν ο παίχτης ολοκληρώσει την κύρια ιστορία, θα μπορεί να ξανατρέξει όλες τις αποστολές με όποια σειρά επιθυμεί. Επίσης, μια νέα προσθήκη στην σειρά θα αποτελεί η καταγραφή του χρόνου που χρειάζεται ο παίχτης για να ολοκληρώσει μια σειρά από objectives που θα του ανατίθενται κατά τη διάρκεια του gameplay, δίνοντάς του έτσι την ευκαιρία να ανταγωνίζεται τον εαυτό του με σκοπό να γίνει ακόμα καλύτερος. Η νέα HD περιπέτεια του Mario υπόσχεται άφθονη διασκέδαση, πολλές συγκινήσεις και μεγάλο αριθμό νέων ικανοτήτων για τους ήρωες του Mushroom Kingdom. Πιο χαρακτηριστική όλων είναι η νέα γατήσια στολή του εμβληματικού υδραυλικού και της παρέας του που τους χαρίζει μια σειρά από ελουροειδείς ικανότητες. Από εκεί και πέρα, οι κάτοχοι Wii U αναμένεται να ζήσουν μια κλασικά εντυπωσιακή και διασκεδαστική platform εμπειρία, με το παιχνίδι να έχει να προσφέρει μια νέα κάμερα η οποία σίγουρα αλλάζει τον τρόπο gameplay. Τώρα, όσον αφορά στην υπόθεση, δεν χρειάζεται να πούμε πολλά πράγματα, γιατί για ακόμα μια φορά ο Bowser απαγάγει την πρικίπισσα και ο μουστακαλής υδραυλικός καλείται να τη σώσει, περνώντας μέσα από δεκάδες επικίνδυνα επίπεδα. Αυτά ήταν τα πιο σημαντικά video games για το μήνα Νοέμβριο. Θα τα πούμε πάλι τον επόμενο μήνα. Γεια σας!